Και η κοίμηση
του αυτού δεν μας, προσωπικά για μένα, δεν ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, παρόλο ότι ανθρωπίνως παγουσίαζε από εμάς. Και εμείς δεν τον εφορτάσαμε όπως τον εφορτάσετε εσείς, που ήσασταν χρόνια μαζί. Σε εμάς είχε έρθει στο Μακεράν, εγώ με πρόλαβα δύο φορές, το 1995 και το 1997, είχαμε και κάτι δια συνάντηση όπου μας εμπλήσει και μας ενδιαφέρθησε. Και ακολούθως έτυχε δύο-τρεις φορές όταν ήρθαμε στο Άγιον Όρος να το συναντήσουμε. Και πιο παγιά ως προσκυνητές και ως κοσμικοί που ερχόμαστε εδώ στο Βατοπέδι και εκεί είχαμε κάποια συνάντηση. Οπότε τώρα, παρόλο που μας σωματικώς απουσίαζε, ετούτοις χαιρόμαστε και χαίρομαι γιατί θυμάμαι εκείνο τον λόγο, νομίζω ο Βαπτούς τον έλεγε, που λέει μακάρι από την, Αγία Γραφή, μακάρι λέει οι οποίοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν συγγενείς στην Σιόν, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και ο Βαπτούς τίμιος εναντίον κυρίου θάνατος του οσίου αυτού, εκοιμήθηκε εν ειρήνη, κατετάγηκε μεταξύ των, πατέρων του, πήγε να συναντήσει τον, γέροντα του, τον παππού τον Ιωσήφ, και από εκεί, τι θυμούμε τώρα, θα, που μας έλεγε και εμάς ο δικός μας ο γέροντας, θα ανοίγει κάποιον παραθυράκι στον ουρανό να κοιτάζει κάτω και να μας βλέπει, να δούμε εάν πολιτευόμαστε ορθώς. Το ευχάριστο σε αυτό είναι ότι οι αναμνήσεις τις οποίες έχουμε ενός παιδιά του, καθώς επίσης και τα γραπτά τα οποία μας έχει αποκαλύψει και τις ομιλίες του, είναι οπωσδήποτε για μας οι οδοδείχτες. Και τηρώντας αυτά, διαμένουμε συνδεδεμένοι μαζί του εν το Πνεύματι, εν το Αγίο Πνεύματι. Άρα, ποτέ δεν μπορούμε να αποχωριστούμε εάν εμείς θα το θελήσουμε. Εάν εμείς επιδιώξουμε να κρατήσουμε αυτό το οποίο εκείνος επαρέδωσε, την αγαπή του μνήμη, διότι και ο ίδιος ετήρησε αυτά τα οποία δίδασκε, αλλά και σε εμάς ως ένας παράδειγμα μοναχού, τηρώντας αυτά και τηρώντας και τους λόγους, τότε διαμένουμε ενωμένοι, έστω και αν αυτός σωματικός είναι ακόμα. Αλλά από ό,τι έχω ήδη πληροφορηθεί, δεν είναι η σωματικός αφόρος. Είναι και παρόν. Διότι από την πριν απομαρτυρηθούμε, ακούσαμε τα γνωστά γεγονότα τα οποία επιτελέστησαν και στον χώρο αυτό και στο μοναστήρι σας, αλλά και έξω στον κόσμο, σε κοσμικούς αδελφούς. Είναι δείγμα της παρησίας που έχει ενώπιον του Θεού και είναι δείγμα ότι και εμείς έχουμε παρησία, διότι μπορούμε να το παρακατέσουμε. Εμείς φυσικά δεν έχουμε να, ζητήσουμε και πολλά πράγματα, δεν έχουμε πολλές ανάγκες. Μία είναι η ανάγκη μας, ενός στη χτία, ο Θεός, τον οποίο ο ίδιος ο παππούς αγάπησε και έλεγε, γιατί πολύ χαρακτηριστικά μου άρεσε αυτό που έλεγε, εμείς δεν ζητούμε την βασιλεία του Θεού, εμείς τον βασιλέα ζητούμε. Και αυτό σε ζητούσε τον βασιλέα και έχει κερδίσει τον βασιλέα ή στην βασιλεία και μας καλεί και εμάς εκεί. Γι' αυτό δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά σας παρακαλέσω να εύχεστε και για μας, όπως και εμείς ευχόμαστε για εσάς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, διότι αλλήλων μέλειες με της μίας δίδας και του σώματος, της εκκλησίας, αλλά και πρακτικά των παππούδων μας. Και παρακαλούμε γέροντα να εύχεστε για μας, μας σκεπάζει ο Θεός. Σας ευχαριστούμε επίσης, διότι μας ευχαρίζετε, μας εστήρετε μαζί με τον γέροντα μας έναν από τα ενδύματα του, παππού του Ιωσήφ, ώστε να το έχουμε ως παρακαταθήκη και έτσι σωματικό το τρόπο να έχουμε και κάτι εμείς από τον παππού. Εύχεστε για μας και ο Θεός μαζί μας, με τις ευχές του γέροντα, Ιωσήφ.
Κυριαστέ, τους είμαστε στη δύσκολη θέση να μιλήσουμε μετά την παράκληση του γέροντος και ως αδελφοί που είμαστε και σαν μια οικογένεια, μοναχοί, αγιορείτες, πατοπαιδινοί, φιλοθεΐτες, μονομητρίτες, από τον κόσμο και οι λαϊκοί σαν μια οικογένεια, να ευχαριστήσουμε πραγματικά και μέσα μας βγαίνει και ευχαριστία για τον ίδιο τον Γέροντα που μας έδωσε και πάλι την ευκαιρία να έχουμε αυτή την σημερινή, θα λέγουμε, γλυκία ανάμνηση του ιδίου αλλά και της πολιτείας του. Και μπορεί να φαίνεται, θεοφυλάστατε, και πατέρες μου και αδελφοί, μπορεί να φαίνεται κοινότυπο, αλλά είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε ότι η δούλε, τι καλό ή τι τερκνό, να είναι κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Και πράγματι έτσι νιώθουμε σαν μια οικογένεια, σαν αδελφοί, που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για να πούμε, να πρεσβεύσουμε το Θεό για την ανάπαυση της ψυχής του Γέροντος, αλλά καλύτερα να πούμε εμείς αιωνία του Ιουνίου και μακαρία του Ιουνίου, γιατί στην πραγματικότητα με το μνημόσυνο που κάνουμε του ζητούμε τις δικές του ευχές και τις δικές του πρεσβείες για μας εδώ τους περιλυπωμένους. Και αυτό λοιπόν το πνεύμα της ενότητας, του να είμαστε όλοι μαζί, πατέρες και αδελφοί, μας το έχει δώσει ακριβώς ο ίδιος ο Γέροντας με το να είναι ένα υπόδειγμα γέροντος και μοναχού. Αυτό το πνεύμα δηλαδή είχε, εμείς που δεν, όπως είπε ο Θεοφυλάστατος, δεν τον ζήσαμε στην καθημερινή ζωή, αλλά η πολιτεία του, ας το πούμε έτσι, η ευωδία του πνευματική έφτανε και μέχρι σημών. Έφτανε και μέχρι τα δικά μας μοναστήρια και στις επικοινωνίες που είχαμε, νιώθαμε αυτό το άρωμα αυτής της πνευματικής ευωδίας. Επομένως αυτό το πνεύμα της οικειότητος, της απλότητος, το είχε ο ίδιος εκείνος και το μετέδιδε με τον, με τη χάρη που είχε, με τον ενθουσιασμό που είχε, με τη χαρά που είχε για τον Θεό. Και όπως ξέρουν όλοι, τον θαυμάζουμε, τον Γέροντα, τον θαυμάζουμε γιατί συνδύεται με έναν τρόπο κατάλληλο και έναν τρόπο αρμονικό, θα έλεγα, συνδύεται το να είναι ένας κοινοβιάστης, αλλά και επίσης να είναι και ένας ησυχαστής. Ταυτόχρονα αυτό. Ήτανε, είχε τα χαρακτηριστικά του κοινοβιάτου, αλλά και τα χαρακτηριστικά του ησυχαστού. Και γι' αυτό ακριβώς όλοι μπορούμε να δανειζόμαστε. Μιλούσε και στον κόσμο. Και μιλούσε δυνατά. Μιλούσε με δύναμη. Μιλούσε με ενθουσιασμό, με ελπίδα, αλλά και με επίγνωση των πραγμάτων, των γεγονότων. Και επομένως ήταν ένας, ας το πούμε, ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας μοναχός που κράτησε πολύ γερά το θεσμό του γέροντος. Μοναχός ήταν ιερωμένος, δεν ήταν, αλλά κράτησε πολύ δυνατά το θεσμό του γέροντος. Και μας έδωσε αυτό το παράδειγμα. Πώς να ζούμε στον κόσμο για να αρχίσουμε αυτούς τους κοσμικούς. Πώς είναι η χριστιανική ζωή, πώς αυτή νοστιμίζει η χριστιανική ζωή με την άσκηση των μοναχών και με το πνεύμα της προσευχής, αλλά και πώς να είμαστε εμείς οι κοινοβιάτες, αλλά και πώς να είναι και οι ησυχαστές. Και γι' αυτό ακριβώς θα δούμε, έτσι εμείς από μακριά το λέω, δεν είναι εντελώς από κοντά, αλλά κάπως το αισθανόμαστε μέσα μας, ότι μας έδινε αυτό το πρότυπο. Το να είναι, ας το πούμε, κοινοβιάτες, που σημαίνει να είναι το πνεύμα της φιλοπονίας, ήταν φιλόπονα. Και λέγαμε προχθές με τον Γέροντα που είπαμε στην Αμερή, τον Γέροντα Εφραίμου, ακαταπώνητος, δουλειά, εργατικότητος, νοικοκύρης,
πώς να πούμε, όλα τα είχε σε τάξη και σε επιμέλεια. Και πώς τα κατάφερνε να βελτιώσει τη ζωή του, που εμείς αν αρρωστείς πάθουμε μία γρήπη, μπορεί να κάθουμε στο κρεβάτι και να λέμε να έρθει και ο γιατρός. Ενώ εκείνος ήταν ακαταπώνητος. Που είχε, επίσης είχε το πνεύμα της μεγάλης εμπιστοσύνης στον Θεό. Είναι κοινοβιακό αυτό, να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και τίποτε δεν υπολογίζει. Να παίρνεις τα πράγματά σου και σήμερα να είσαι εδώ, αύριο να είσαι κάπου και μετά να είσαι πουθενά. Και ακριβώς αυτό το είχε και αυτό ο γέροντας και το είχε επίσης το πνεύμα της υπομονής, το οποίο χρειάζονται μοναχοί και κοσμικοί. Αν δεν έχεις αυτό το πνεύμα, χάθηκες. Αν δεν έχεις αυτή την δύναμη και ειδού που αυτό το πνεύμα της υπομονής χρειάζεται στις ημέρες μας και χρειάζεται γι' αυτό το μοναστήρι, το οποίο φέρνει γενναία και ζωντανά αυτό το σταυρό μέχρι σήμερα και χρειάζεται μεγάλη υπομονή και μεγάλη καρδιά. Πίσω όμως αυτό το πλασμό είναι ένας γέροντας, ας πούμε έτσι, που σκεπάζει και δίνει αυτή τη δύναμη. Αλλά και μας έμαθε και το ενωδό της κατάρσεως της ψυχής με την προσευχή και μας έμαθε πώς να καθαρίζουμε την ψυχή. Και μέσα σε αυτή την πολιτεία του, σε αυτόν τον δρόμο του, ακριβώς η προσευχή του, η βλαερά του εργασία είχε όχι μόνο κεντρική θέση, αλλά ήταν η αναπνοή του, ήταν η ζωή του. Και γι' αυτό εγώ δεν το ήξερα καλά αυτό, αλλά όπως μας το λένε οι πατέρες του, οι γέροντες εδώ και οι υπόλοιποι, πώς είχε ακατάβαστο αυτό το πένθος, το δάκρυο, το οποίο σε καθαρίζει. Το ξέρουν όλοι, όπως και αν κλάψεις και όλοι αντιλήπονται να κλάψεις ξαναθρώνεις. Όταν δεν προσέχεις και πας και σε αυτό το χάρισμα, οπωσδήποτε καθαρίζει και η ψυχή σου. Έτσι εγώ αισθάνομαι σήμερα εδώ μεταξύ μας, ότι έχουμε μπροστά μας αυτή την εικόνα του νοσίου ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι κοντά στο Θεό και πρεσβεύει και υπερημών. Και γι' αυτό λοιπόν και εσείς που τον ζείτε κάθε μέρα και τον έχετε και τα σημεία του, εμείς που από μακρινά τα οσφερνόμαστε αυτά, πραγματικά δοξάζουμε τον Θεό ότι μας χάρισε στην εποχή μας έναν τέτοιο άνθρωπο και μας τον χάρισε για να τον έχουμε μπροστά μας πρεσβευτή και παράδειγμα. Και είναι αδύνατον στις κρίσιμες εποχές που ζούμε και πάντοτε ήταν κρίσιμες εποχές και πάντοτε θα είναι κρίσιμες ότι να υπάρχουν άνθρωποι άγιοι οι οποίοι τρέχουν τον κόσμο. Όλα τα συστήματα θα παρέχουν και ο κόσμος αυτός θα παρέχει. Αλλά οι άνθρωποι, η ψυχή τους δεν θα παρέχουν, αλλά θα είναι αυτοί που θα είναι πραγματικά η στήλη του κόσμου. Και οι μόνοι που αφού είμαστε μεταξύ μας εδώ, που δεν πρέπει να φοβόμαστε καμία κρίση και από αυτές που επικρατούν, είμαστε εμείς. Διότι έχουμε και δύναμη, έχουμε και προσευχές, έχουμε και ανθρώπους που μπορούμε να τους μιμηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν προφυλέστατε, χαρήκαμε με τη δική σας παρουσία εδώ. Θα σας ευχαριστήσουμε ότι μας ευλογήσατε σήμερα τόσο πολύ, αλλά και το γέροντα ευχαριστήσουμε και πίσω από το γέροντα όλους τους πατέρες που καημένοι καθημερινώς κουράζονται και από τη φιλοξενία και από τον κόσμο τον καθημερινό, θα τους ευχαριστήσουμε που μας υπηρετούν. Να ευχηθούμε λοιπόν γέροντα, να είναι αιωνία, να είναι του γέροντος και όλοι να έχουμε την ευχή του, τόσο το καταδύναμε ο καθένας να μιμείται το παράδειγμά του την πολιτεία και αυτή την αγιορείτικη, η οποία πραγματικά έτσι στολίζει, θα λέγαμε, το Άγιο Όρος στην Εκκλησία και τον Θεό. Θεοφιλέστατε, κάνοντας υπακοή και εγώ στο γέροντα εδώ της Ιεράς Μονής, από δύο λόγια αισθάνομαι πράγματι το ίδιο ακριβώς που είπαν και οι προλαλήσαντες. Όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο είπα το και του Μακρόφη, μαζεύτηκαν πνευματικά του παιδιά, μαζεύτηκαν άνθρωποι που τον τιμούσαν, που τον αγαπούσαν και ήταν και στην κηδεία του και σήμερα στο ετήσιο του Μνημοσυνόδου για να ζητήσουν κυρίως όχι για να προσευχηθούν για την ψυχή του, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η ψυχή του γέροντα Ιωσήφ δεν βρίσκεται πλέον ενώπιον του θρόνου του Θεού, συνάντησε τον δικό του τον γέροντα, συνάντησε τον πνευματικό του πατέρα που τον οδήγησε
και σήμερα χάνονται εν ουρανής. Κάτω από αυτό το κράτος της συγκίνησης, το ότι ο πατέρας με παιδί συναντήθηκε, το ίδιο εύχομαι μέσα την ψυχή μου και εμείς, όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να του συναντήσουμε εκεί, εις τα ουράνια, ώστε να συνεχίσουμε τη μοναχική πολιτεία, την οποία ο καθένας έχει επιλέξει το χώρο στον οποίο ζει κοινοβιακά ή ησυχαστικά, με ένα στόχο, την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Και μέσα από το γέροντα, νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα, είναι η εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν ακριβώς η εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Είχε πετύχει να μην έχει ίδιον θέλημα. Και όπως είπε ο Άγιος αδελφός, ότι έπαιρνε τα πράγματά του, ήταν έτοιμος. Και όπου του έδινε ο Κύριος, προς τα εκεί πήγαινε. Εφήρμοσε κατά γράμμα αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε όταν γινόμαστε μοναχοί. Ότι θα πεινάσουμε, θα γυμνητεύσουμε, θα διωχθούμε, θα συκοφαντηθούμε και θα δεχτούμε όλα τα λυπηρά. Τα δέχτηκε όλα. Και όλα τα δέχτηκε σαν να ήταν το θέλημα του Θεού. Ήξερε ότι μίλαγε ο Θεός μέσα από εκεί. Και γι' αυτό έκανε πλήρη παπωή. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν παραπονέθηκε, δεν είπε ποτέ το γιατί. Αυτό που και στις ομιλίες του και στις διδασκαλίες του έλεγε. Θεωρούσε ότι κάθε απόφαση, ό,τι και αν γινόταν, ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Διότι χωρίς την υπογραφή του Θεού δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο. Άρα για να επιλέγει ο Κύριος κάθε φορά έναν δρόμο να του δείχνει, ήξερε ότι το δρόμο αυτό τον είχε υπογράψει πιο πριν ο Θεός. Και αυτό νομίζω διδάσκει και σε εμάς. Ότι όταν εφαρμόσουμε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού και βγάλουμε το δικό μας το θέλημα, διότι τα δύο θελήματα δεν χωρούν μες στην καρδιά μας, ή το δικό μας θα υπάρχει ή του Θεού θα υπάρχει. Αν λοιπόν δεν βγάλουμε το δικό μας το θέλημα, αυτό δίδασκε ο γέροντας, Βασιλεία Θεού και Βασιλέα Χριστό δεν θα συναντήσουμε. Αν λοιπόν θέλουμε να το συναντήσουμε, υποχρεούμεθα να τον μιμηθούμε, να βγάλουμε το δικό μας το θέλημα. Και ό,τι γίνεται, να το βλέπουμε σαν θέλημα του Θεού. Μόνο τις δικές μας τις πτώσεις, τα δικά μας τα αμαρτήματα θα τα θεωρούμε δικά μας λάθη. Τα οποία όμως θα γίνονται αφορμή για να πλησιάσουμε πιο πολύ στο Θεό. Να βλέπουμε ότι όταν κάνουμε το δικό μας, τελικά πράττουμε λάθος. Όταν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, τότε και πρόδερνουμε. Απόδειξη η μεγάλη αυτή συνοδεία. Η μεγάλη αυτή συνοδεία που την ευλόγησε ο γέροντας, Ιωσήφ, όπου έδωσε την ευλογία του στο γέροντα Εφραίμ και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά και βλέπετε πόσο αυξήθηκε η μονή. Και εκ του μηδενός αναστήθηκε πάλι η μονίδα το παιδί. Αυτό γίνεται σε όποιον εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτό βλέπουμε και στους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Πορευτείτε τους είπε. Κατά το θέλημά μου θα κάνετε ό,τι θέλω. Και εγώ σας δίνω υπόσχεση ότι θα είμαι πάντοτε κοντά σας, θα σας προστατεύω και θα σας ευλογώ. Νομίζω ότι αν πράττουμε αυτό που ο γέροντας ήθελε, το οποίο ήταν η εφαρμογή του θελήματος του Θεού και η εκοπή του ιδίου θελήματος του δικού μας, τότε νομίζω θα το συναντήσουμε και εμείς εκεί μέσα στο παράδεισο, το οποίο εύχομαι για όλους μας, Θεοφιλέστατε, και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς, να το συναντήσουμε και να μας προϋπαντήσουν με χαρά. Αμήν. Αιωνία του Ιουνίου. Thank you.